Την αντίδραση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκάλεσαν οι ευχαριστίες του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας προς τις ελληνικές αρχές για τη συνεργασία και τον σεβασμό της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της με αφορμή το ζήτημα της παρακολούθησης του ερευνητικού πλοίου Γεύολη Ριλούμε από το τουρκικό πολεμικό ναυτικό κοντά στην Κάσο. Ουδής σεβασμός επεδείχθη ή θα επιδειχθεί στο μέλλον από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ομίμως οριοθετημένη ζώνη Ελλάδας-Αιγύπτου, όπως το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας προβλέπει και επιβάλλει, φέρονται να δήλωσαν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η δήλωση αυτή έρχεται μία μέρα μετά από τους ισχυρισμούς πηγών του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας που ανέφεραν τα εξής. Στις 21 Ιουλίου, η Ελλάδα εξέδωσε ανακοινώσεις ναυσιπλοείας σχετικά με τις εργασίες που θα εκτελούσε το υποϊταλική σημαία πλοίο Γεύολη Ριλούμε για την τοποθέτηση καλωδίων, ορισμένες από τις οποίες εισέρχονταν στις ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας. Για το θέμα αυτό εκδόθηκαν ανακοινώσεις ναυσιπλοείας με αντιρρήσεις, ενώ δηλώθηκε ότι για την εκτέλεση εργασιών σε περιοχές που υπάγονται στη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας απαιτείται η λήψη άδειας. Το εν λόγω πλοίο προειδοποιήθηκε να μην εισέλθει στη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας στις 22 Ιουλίου και εμποδίστηκε από τουρκικά σκάφη. Ως αποτέλεσμα του συντονισμού που έγινε αργότερα, του επετράπη να εκτελέσει εργασίες στις συντεταγμένες που δηλώθηκαν και εγκατέλειψε την υφαλοκρηπίδα μας, ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητά του υπό τη συνοδεία των πλοίων που ανήκουν στις ναυτικές δυνάμεις μας. Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά από τα στοιχεία των ναυτικών μας δυνάμεων στην περιοχή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις ελληνικές και ιταλικές αρχές για τον σεβασμό τους στη θαλάσσια δικαιοδοσία μας και τη συνεργασία τους, δήλωσαν πηγές του τουρκικού ΙΠΑΜ. Η ΕΡΤ αναφέρει ακόμα πως η ελληνική ηγεσία είναι σταθερή στις κόκκινες γραμμές της, ωστόσο η τουρκική κυβέρνηση παραμένει αδιάλακτη στο ζήτημα του τουρκολιβικού μνημονίου και της δικαιοδοσίας στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Να υπενθυμίσουμε ότι σε συνέντευξη του χθες στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι οι έρευνες ολοκληρώθηκαν πλήρως, χωρίς να γίνει καμία παραχώρηση στην Τουρκία και ότι δεν υπήρξε καν ένταση. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας nemeshd.gr.